δώσω συγχαρητήρια στην ΚΟΗ για το πρόγραμμα αυτό, υιοθετήστε ένα αθλητή. Εύχομαι να υπάρχει ανταπόκριση από τους χορηγούς, γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη στήριξη εμείς οι αθλητές της ΕΛΙΤ. Εγώ προσωπικά προκρίθηκα για τους Ολυμπιακούς στο Τόκιο και θέλω και τη στήριξη για μια διάκριση στους Ολυμπιακούς. Αυτός είναι ο στόχος μου και ελπίζω να, με τη βοήθεια όλων και όσων θα με στηρίξουν, να καταφέρω αυτό. Είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2020, αλλά και η διάκριση, ώστε να γράψω τη δική μου ιστορία με την Κύπρο στο Άλμες Μήκος. Και φυσικά είναι πάρα πολύ η στήριξη των εταιριών, η στήριξη στον αθλητισμό και η επένδυση σε αυτό, ώστε να φτάσουμε τη χώρα μας πολύ ψηλά και από τη δική μου μεριά στο Άλμες Μήκος. Στόχος μου βέβαια είναι το Τόκιο 2020, ένας στόχος ο οποίος θα μου φέρει την επιβράβευση από τον κόπο που μου κάνει. Πέρασα ένα δύσκολη φάση της ζωής μου, μέσα σε αυτήν είναι ότι άλλαξα και την επικότητα, έγινα πλέον Κύπριος. Ο ΚΟΗ έκανε μια τεράστια προσπάθεια στο να βρούμε υιοθετήστε ένα αθλητή για το δρόμο για το Τόκιο. Σίγουρα ο χορηγός θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια, για να μπορούμε να φτάσουμε στη μεγάλη επίδοση και στη μεγάλη διάκριση. Ο ΚΟΕ είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους αθλητές, να έχουμε στήριξη από χορηγούς. Θέλω πως και η παροικία στο εξωτερικό θα μας βοηθήσει, θα μας βοηθήσει γι' αυτό. Και αυτό με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Ευχαριστώ.